Μία ακόμα διαφορετική επέτειος χωρίς παρελάσεις θα εορταστεί και φέτος. Όπου συνέβη και την 25η Μαρτίου, δεν θα γίνει παρέλαση παρά μόνο η καθιερωμένη δοξολογία με λίγα άτομα, μάσκες και αποστάσεις. Ποιος να το περίμενε, λένε οι άνθρωποι κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας που περίμεναν να τιμήσουν τους αγωνιστές, αλλά και να δουν τα εγγόνια τους να παρελάβουν. Κρίμα είναι, γιατί εγώ που είμαι μεγάλη είχα μάθει αλλιώς, ήταν ωραία, βγαίνουν τα παιδάκια, στρατός, μια χαρά. Τώρα δυστυχώς, τι να κάνω. Ναι, λόγω της πανδημίας αλλάζουν τα δεδομένα. Λόγω της πανδημίας βέβαια, αυτή η πανδημία μας έφαγε. Γιορτής βέβαια, αλλά λόγω της κατάστασης ελπίζω να είναι προσωρινό. Να είναι και, να μην καταργηθούν εντελώς λόγω των γεγονότων. Στην Πάτρα ο εορτασμός θα γίνει ως εξής. Στις 11 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας Χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πατρών κυρίου κυρίου Χρυσόστομου. Στις 11:30 θα πραγματοποιηθεί η επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο της Ελευθερίας στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, όπου θα υπάρχει τιμητική φρουρά από σημαιοφόρους των λυκείων, γυμνασίων και δημοτικών σχολείων της Πάτρας. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και στη συνέχεια αποχώρηση βέβαια των σημεοφόρων και των επισήμων. Αυτή η μέρα ήταν να θυμόμαστε πάρα πολλά. Τώρα δεν πειράζει, επειδή είναι αυτή η επιδημία, θα κάνουμε υπομονή, να έχουμε υγεία, να προσέχουμε και τίποτα άλλο. Όχι, δεν υποφέρεται καλά. Αλλά ενώ είναι και το κορονοϊός, τι θα προτιμήσουμε, το θάνατο ή το παρέλαση. Στο μεταξύ, τα μέλη μιας ομάδας μέσω Facebook ξεκαθαρίζουν ότι θα κάνουν μηχανοκίνητη παρέλαση έχοντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες, ενώ δηλώνουν Έλληνες πολίτες που έχουν αποφασίσει να τιμήσουν την ημέρα της Εθνικής Επετείου και να ψηφίσουν τον νόμο στο όνομα της αιώνιας Ελλάς. Μάλιστα, δίνουν ραντεβού για ανήμερα της Επετείου στις 11:30 το πρωί έξω από τη Βέσο Μάρε και τονίζουν ότι μετά το τέλος της μηχανοκίνητης αυτής παρέλασης θα πάνε να καταθέσουν στεφάνι στο άγαλμα της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης.